Last but not least, το τελευταίο πάνελ που έχω την τιμή και τη χαρά να συντονίσω. Είναι εξαιρετικό. Φαντάζομαι έχετε δει τους ομιλητές. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του ΣΕΒΕ, με τον οποίο θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την επτάλεπτη τοποθέτησή του, διότι πρέπει να προλάβει μία πτήση και άρα θα πρέπει να τον απαλλάξω στη συνέχεια από την υπόλοιπη συζήτηση. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, όπως γνωρίζετε. Έχει και δημόσιο λόγο και είναι και υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Έχουμε δύο εξαιρετικά στελέχη υψηλόβαθμα του Υπουργείου Εξωτερικών, αρμόδια για πολλά χρόνια, με τεράστια εμπειρία στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ειδικότερα στον τομέα των εξαγωγών. Επομένως, θα μας πούνε μετά το 7 λεπτό του κυρίου Χασάπη, θα μας πούνε τι ακριβώς έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια ως εισαγωγή στο να δούμε το πεδίο των νέων ευκαιριών, νέων αγορών. Ποιες είναι οι θεωρούμενες αυτές νέες αγορές, στις οποίες πρέπει να διεισδύσουν οι επιχειρήσεις. Και φυσικά, η γεωπολιτική διάσταση που ανέφερε πολύ σωστά ο κύριος Κόνστας αφορά τα δύο πάρα πολύ κρίσιμα θέματα της εποχής μας. Το ένα είναι το Brexit, για το οποίο θα ρωτήσω βέβαια εγώ καθένα τι βλέπει, αλλά θα αντιληφθείτε ότι κανείς, ενδεχομένως ούτε και η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, δεν γνωρίζει τελικά πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις και αν αυτή θα είναι τελικά στο τιμόνι όταν υλοποιηθεί η συμφωνία ή αλλάξει όποια συμφωνία. Και το δεύτερο, θα ρωτήσουμε, θα αξιοποιήσουμε την παρουσία του κυρίου καθηγητή για το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών και πώς αυτό επηρεάζει και διαμορφώνει τις οικονομικές σχέσεις φυσικά με τη χώρα μας, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο στα Βαλκάνια. Άρα λοιπόν, εντάχει για 7 λεπτά ή όσο θέλει ο κύριος Χασάπης, να μην τον αγχώσω, αρκεί να προλάβει την πτήση. Κύριε Χασάπη, έχετε το λόγο. Για ποιο απ' όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί μου είχατε πει για τρία θέματα. Δεν σας απευθύνω ερώτημα. Ωραία. Μπορείτε να θέσετε να κάνετε την τοποθέτησή σας σφαιρικά για το ποιες θεωρείτε, επί παραδείγματι να πω εγώ, νέες αγορές. Ναι. Και κάποια στοιχεία που θέλετε να βάλετε στο τραπέζι για τη συνέχεια. Ωραία. Καταρχήν, να ευχαριστήσω πολύ και τον Χρήστο τον Κόνστα και τον Κώστα τον Ζούνη για τη μακρόχρονη συνεργασία που έχουμε. Για το κομμάτι των αγορών, να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από τις φυστάμενες. Οι τρεις μεγαλύτεροι εξαγωγικοί προορισμοί είναι η Γερμανία, η Ιταλία και η Τουρκία. Αν το πάρουμε και γεωπολιτικά, να πάμε λίγο στα χωράφια και κάνουμε ένα τριγωνάκι μεταξύ του Μιλάνου, του Μονάχου και της Κωνσταντινούπολης, κάπου στο ενδιάμεσο είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτό αναδεικνύει και ένα στρατηγικό ρόλο γενικά και σαν Βόρεια Ελλάδα και ειδικά με την εξέλιξη που έχει γίνει και με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για να μην έχουμε καμιά σύγχυση επί τούτου, δεν είναι λιμάνι transshipment όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά. Είναι λιμάνι transit. Σε οποιαδήποτε μελέτη που γίνεται για κάποιο λιμάνι, παίρνεις μια ακτίνα κοντά στα 500-600 χιλιόμετρα και βλέπεις ποια είναι η ενδοχώρα. Η ενδοχώρα στο λιμάνι του Πειραιά είναι η Καλαμάτα, ο Αστακός και η Θεσσαλονίκη μέχρι τα σύνορα. Άρα η ενδοχώρα είναι η Ελλάδα. Αν τραβήξουμε μια ακτίνα 500-600 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, φτάνουμε σχεδόν πάνω από το Βουκουρέστι, η Μολδαβία, λίγο πιο κάτω την Ουκρανία. Και στο άλλο άκρο της ακτίνας είμαστε σχεδόν στο Βελιγράδι και μετά πιάνουμε ποτάμι. Αυτή η ενδοχώρα είναι μια ενδοχώρα 35-40 εκατομμυρίων. Τεράστια είναι η διαφορά του ενός με το άλλο. Και το λιμάνι επίσης του Πειραιά, αυτό που κάνει το transshipment είναι ότι έρχονται τα πλοία βασικά από την Ανατολή και γίνονται μεταφορτώσεις εδώ, εξού και η περίφημη συμφωνία που είχε γίνει τότε με τη Hewlett-Packard, για να μεταφορτωθούν μετά σε άλλα πλοία τα οποία θα διανέμουν μέσα στη Μεσόγειο. Θεωρητικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ανταγωνιστικό με τα βόρεια λιμάνια, με Ρότερνταμ κτλ. Και ενδεχομένως και κάποια θέματα να ήταν και εκ του λόγου αυτού, γιατί για να κάνει τον κύκλο ένα καράβι και να ανεβεί πάνω θέλει 10 μέρες. Είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις υφιστάμενοι, θα συνεχίζουν να είναι. Υπάρχουν καινούργιες αγορές, ειδικά στις Βαλκανικές, που μπορούν να ανοιχθούν με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, κάθε λιμάνι θέλει και σδιασμένες μεταφορές. Μόνο του δεν γίνεται. Και σδιασμένες μεταφορές, μιλάμε τώρα για το σιδηρόδρομο. Υπάρχουν δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι ο Θεσσαλονίκη-Σκόπια-Βελιγράδι και ο άλλος είναι ο Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας-Κούλατα-Σόφια κτλ. Δεν είναι οι ίδιοι.
πρέπει να ηλεκτροδοτηθούν τα τρένα, οι γραμμές δεν είναι ίδιες. Και από ό,τι είχαμε κάνει και μία έρευνα και με τον ΟΣΕ και με το βουλγαρικό αντίστοιχο ΟΣΕ, υπάρχει σχέδιο για 2021-2022. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει γι' αυτό. Τώρα, για τις νέες αγορές. Αυτές είναι οι όρημες. Επίσης, μέσα στις αγορές που υπάρχουν, υπάρχουν και αγορές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα 10 τελευταία χρόνια. Π.χ. Κίνα που έχει γίνει 6 φορές πάνω. Βέβαια, η Κίνα ξεκίνησε πολύ χαμηλά. Δεν είναι απολύτως σωστό. Η μεγαλύτερη αγορά, ακούστηκε και πριν και από εσάς, και ό,τι μελέτες έχουν γίνει και στο summit, το προπέρσινο που είχαμε κάνει, το Export Summit, είναι η Αφρική. Ο επόμενος στόχος είναι η Αφρική. Δηλαδή, αυτό που θα γίνει μετά την δεκαετία του 20 και του 30 θα είναι όπως έγινε το boom με την Κίνα στη δεκαετία 90-2000, στη δεκαετία 20-30 θα γίνει η Αττική και μάλιστα και μελέτες δείχνουν ότι και ενδεχομένως και η πιο διεθνώς ομιλούσα γλώσσα που θα υπάρχει μετά θα είναι και η γαλλική. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές και σαν σύνδεσμος με την Αφρική, έχουμε κάνει κάποιες επιχειρηματικές αποστολές και στη Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Νότια Αφρική, Νιγηρία, Μαγκρέπ, Μαρόκο, Αλγερία, Τινησία. Δύσκολη αγορά, το είπατε κι εσείς. Ανομοιογενής αγορά και μέσα στην ίδια χώρα ανομοιογενής και προφανώς για να εξάγει κάποιος πρέπει να έχει και τα skills. Έτσι, όπως όταν βγαίνεις στο εξωτερικό πρέπει να έχεις ένα διαβατήριο ή μία βίζα, έτσι και στο κομμάτι αυτό πρέπει να αναπτυχθούν και να ξέρεις και καλά την αγορά και να ξέρεις και πώς θα την προσεγγίσεις. Άρα, συνεχίζουμε στο θέμα των τριών παραδοσιακών ή των τεσσάρων. Υπάρχει ο στόχος της Αμερικής, πάντα. Είναι μια απίστευτα τεράστια αγορά, που δεν είμαστε ακόμα τόσο πολύ μέσα και ειδικά στον κλάδο των τροφίμων. Τώρα, για το δεύτερο κομμάτι που είχαμε συζητήσει για το Brexit, είχε πει η κυρία Καλιάνη πριν κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα. Τα 6 δις που είπε του συνολικού διμερούς εμπορίου περιλαμβάνουν μέσα και τον τουρισμό. Ο τουρισμός από αυτά τα 6 είναι κοντά στα 3,5. Και από αυτά τα 3,5 το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ο εισερχόμενος, γι' αυτό και έχουμε το πλεόνασμα το εμπορικό, το συνολικό. Αν βγάλουμε τον τουρισμό, αφήσουμε καύσιμα μέσα, είμαστε κοντά στα 2,5 δις. Από αυτά τα 2,5 δις είναι μισά-μισά περίπου. Είναι 1,2 και 1,3. Έχουμε ένα ελαφρύ αρνητικό, ένα ελαφρύ έλλειμμα. Τώρα, για να δούμε τις επιπτώσεις του Brexit, θα πρέπει λίγο να το κατηγοριοποιήσουμε. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας. Αν οι ανταγωνιστές μας είναι μέσα από την Ευρώπη, εκεί οι όροι θα είναι οι ίδιοι. Αν οι ανταγωνιστές μας είναι από τρίτη χώρα, εκεί θα διαφοροποιηθούμε επιτοχήρων. Στο κομμάτι, ας πούμε, το μεγαλύτερο κομμάτι που υπάρχει, που είναι το τροφίμων, και αναφέρθηκε και κυρίως και για το γαλακτοκομικό, που οι ανταγωνιστές μας είναι Ευρωπαίοι. Τι σημαίνει αυτό? Άρα θα έχουμε τον ίδιο ανταγωνισμό με τους λοιπούς Ευρωπαίους. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι, θυμάστε την περιβόητη αγωγή που είχε κάνει η Φάγη για τον Τζομπάνι, έτσι ώστε ο Τζομπάνι να μην αναγράφει το γιαούρτι του ως ελληνικό γιαούρτι, να το αναγράφει ως Greek style yogurt. Και εκ του λόγου αυτού κερδίθηκαν πάρα πολλές εξαγωγές απευθείας από την Ελλάδα προς την Μεγάλη Βρετανία. Αν εκλείψει το θέμα αυτό, τότε η Βρετανία θα είναι εκτός πρωτοκόλων POP και PUGUE, ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα είναι σαν την Αμερική που μπορεί να κάνεις φέτα στη Μοντάνα και να την πεις φέτα ή στην Οκλαχώμα. Αυτό είναι το πρόβλημα για τις εταιρείες τις περισσότερες. Ότι θα μπει ο Τσομπάνι μέσα και θα κάνει Greek yogurt πλέον, γιατί δεν θα είναι μέσα ευρωπαϊκές νόρμες που υπάρχει η ονομασία προέλευσης προστατευμένη. Θα μπορεί να ανοίγει στη Σκωτία ένα τυροκομείο και να κάνει φέτα και να τη γράφει φέτα. Φέτα. Γιατί δεν θα προστατεύεται. Επειδή δεν θα υπάρχεται στο ευρωπαϊκό. Επειδή θα υπάρχεται στο πλαίσιο. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν. Και ειδικά για το κομμάτι των τροφίμων. Ότι σε μία μέρα θα χάσουμε το pop φέτα και το pop Greek yogurt, που ήταν μεγάλο μπραντ. Το Greek yogurt δεν είναι μόνο ότι θα εξάγει το κρικρί ή η μευγάλ ή η φάγε σαν μπράντα. Είναι και σε όλο το κομμάτι του private label που είναι σχεδόν το διπλό ή το τριπλό από αυτό της μπράντας. Δηλαδή
Το Sainsbury's θα μπορεί να παίρνει από την Danone. Ή το Asda θα μπορεί να παίρνει από την Arla ή από την Emmy. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτά που έχουμε δει. Τώρα τα υπόλοιπα φορολογικά και τα λοιπά. Στο θέμα του τουρισμού, του εισερχόμενου, από ό,τι έχουμε συζητήσει, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο θέμα. Δηλαδή, συνάλλαγμα υπήρχε, συνάλλαγμα υπάρχει. Δεν θα κάνουμε δασμό στον τουρίστα που έρχεται εδώ. Έτσι, άρα, εκεί, από αυτό που έχουμε συζητήσει εμείς και έχουμε μιλήσει και με τον ΣΕΤΕ, δεν βρίσκουν προς το παρόν μεγάλες αναταράξεις. Τώρα, για το άλλο το ευαίσθητο θέμα, εγώ ήμουν χρόνια στη Μευγάλ, που η ονομασία της είναι Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος. Τον αγγλικό τίτλο, όπως τον είχαμε κατοχυρώσει, ήταν η Macedonian Dairy Company Industry. Υπάρχει η Μακεδονική Βιομηχανία Χάρτου, η ΜΕΛ, ο Χαΐτογλου με το Μακεδονικό Χαλβά. Αυτά εδώ πέρα όλα είναι ονομασίες που τις έχουμε κατοχυρώσει ως εμπορικές ονομασίες είτε της μπράντας, της εταιρείας, είτε των προϊόντων. Αυτό δεν θα αλλάξει. Είναι ιδιωτικού δικαίου. Μπράβο. Δηλαδή, τι κάναμε. Κάναμε πρώτα την κατοχύρωση στην Ελλάδα, στην Επιτροπή Σημάτων. Μετά πήγαμε στο Αλικάντε, κάναμε την Ευρωπαϊκή. Και για αυτούς που θέλανε να κάνουν και την Παγκόσμια, πήγαμε και στην Ελβετία και κάναμε και την Παγκόσμια. Έτσι, αυτό δεν αλλάζει. Ούτε θα μας το πάρει κανένας πίσω. Το άλλο το θέμα τώρα, αν συμφωνεί κάποιος για το Βόρεια, το Νότια, αν έπρεπε να λέγεται Νέα, επειδή το Νέα είναι καλύτερο και παραπέμπει ότι η μέση είναι κανονική και το άλλο είναι σαν τη Νέα Υόρκη ή τη Νέα Καλλιδονία, νομίζω δεν ενδιαφέρει κανέναν η γνώμη δική μου και όλων μας. Έχει γίνει μια συμφωνία αυτή που είναι. Προφανώς έχει ατέλειες. Έτσι. Ούτε νομίζω ότι ενδιαφέρει, αν θα πω εγώ, για την εθνικότητα και την ταυτότητα και επειδή έκανα χρόνια στη Γαλλία, ξέρω πόσο σημαντικό είναι η εθνότητα και η ταυτότητα. Τώρα μιλάμε business, νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, το ξέρετε και εσείς νομίζω, για την περίφημη επιτροπή. Θα είμαστε εμείς, αν ΣΕΒΕ, ο ΣΒΕ και Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, αυτό τον τίτλο δεν θυμόμουν. Βέβαια, αυτό γράφει μέσα στη συμφωνία ότι θα πρέπει να συσταθεί τώρα και να ολοκληρώσει τις εργασίες του μέχρι τα τέλη 2 ετών από την... από τότε... μέχρι το... τέλος 21, θυμάμαι καλά είναι. Έτσι. Ναι, αλλά τρέχει η αγορά, τρέχει πολύ. Έτσι, δεν είναι δηλαδή να μείνει κάτι στατικό και να περιμένουμε τι θα πούνε οι επιτροπές μετά από 3 χρόνια. Το μόνο θέμα που υπάρχει εδώ, το οποίο βέβαια το συναντούσαμε και πριν, δεν είναι δηλαδή τωρινό, εξάγαμε πιπεριές φλωρίνης, όχι μακεδονικές πιπεριές. Τώρα μας έπιασε ξαφνικά αυτή να πούμε τις πιπεριές φλωρίνης, μακεδονικές πιπεριές. Ή το μακεδονίτικο το αγκουράκι, να πάνε να το πατεντάρουμε τώρα ως μακεδονίτικο αγκουράκι. Δεν το κάναμε όμως τόσο καιρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φταίμε κι εμείς σαν Ελλάδα για το κομμάτι αυτό που δεν είχαμε προνοήσει να το πατεντάρουμε από νωρίτερα και μας πήραν κάποιοι άλλοι κάποια προνόμια που είχαμε εμείς. Για το θέμα, το πιο οργανωμένο από όλο αυτό το περιβάλλον είναι τα κρασιά. Έτσι, με τους δρόμους της Μακεδονίας και σε οποιαδήποτε έκθεση, γιατί αυτό που συνέβη τώρα στη Γερμανία δεν είναι τωρινό φαινόμενο, έχει γίνει και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι και έχει αποκρουστεί και με διατάξεις. Δηλαδή, δεν γίνονται τα σκοπιανά τα κρασιά να λέγονται μακεδονικά κρασιά. Τα δικά μας είναι τα μακεδονικά κρασιά. Αλλά πόσοι και μέσα στην Ελλάδα ξέρουμε το μακεδονικό ίνο. Δηλαδή, ο Τσάντελης έχει μόνο και σαν μπράντα το μακεδονικό ίνο. Ούτε βγαίνουμε προς τα έξω να πούμε τα μακεδονικά κρασιά. Ο καθένας λέει τα κρασιά της Χαλκιδικής, της Φλόρινας, της Νεμαίας, περιοχών. Έχει πολλή δουλειά ακόμα αυτό. Δεν ξέρουμε ακόμα τις επιπτώσεις. Το θέμα είναι να το βλέπουμε το ποτήρι πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Δηλαδή, πάλι εμείς θα πρέπει να τρέξουμε σαν ιδιωτική πρωτοβουλία εννοώ, για να λύσουμε την κάθε ενδεχόμενο γκρι σημείο που υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να συνεχίσουμε, να μην χάσετε την πτήση. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.
να ευχαριστήσω τον κύριο Χασάπη. Θα συνεχίσουμε, αν θέλετε να πάρουμε με τη σειρά με τον καθηγητή τον κύριο Συρίγο καταρχάς. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές τηλεγραφικά δύο πράγματα ως εισαγωγή για το τι κάνουν, με τι θέματα έχουν ασχοληθεί, για να το δέσουμε στη συνέχεια με τις ερωτήσεις τις οποίες θα κάνω και τις τοποθετήσεις. Κύριε Συρίγο, έχετε το λόγο. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχω ασχοληθεί με θέματα εξωτερικής πολιτικής, ελληνοτουρκικών σχέσεων, με τη συμφωνία των Πρεσπών τώρα τελευταία και κατέρχομαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές, όπως έποτε γίνουν, στην Α' Αθηνών. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να σας αξιοποιήσουμε λοιπόν για τη συμφωνία των Πρεσπών, να μας πείτε ποια είναι τα νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων, τις νέες αγορές που διαμορφώνονται μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, βεβαίως και μετά τον Brexit, και να βάλω στο τραπέζι για τη γεωπολιτική διάσταση ποια είναι τα δεδομένα που δημιουργούνται επίσης από τις ανακαλύψεις κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Κάτι νομίζω το οποίο θα θέλατε να θίξουμε. Τα βάζω ναι, όλα και αυτό να το θίξουμε στο τέλος όλα αφού μιλήσουμε πρώτα. Βεβαίως, για τα άλλα, βεβαίως. Θα κάνουμε ένα κύκλο και το αφήνουμε ναι. Στο τέλος. Λοιπόν, για τη συμφωνία των Πρεσπών, τηλεγραφικά. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι ότι η συμφωνία των Πρεσπών αντί να λύνει το θέμα με έναν απόλυτο τρόπο, επιλέγουμε ένα όνομα Βόρεια Μακεδονία. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, επιλέγεται αυτό το όνομα. Αυτό το όνομα έπρεπε να υπάρχει παντού, να ήταν κάθετα και οριζόντια. Δηλαδή, Βόρεια Μακεδονία, οι κάτοικοι Βορειομακεδόνες, τα προϊόντα Βορειομακεδονικά, η γλώσσα Βορειομακεδονική, όλα Βορειομακεδονικά. Αντιθέτως, έχουμε μια κατάσταση, μια μεσοβέζικη κατάσταση, η οποία δίνει τη δυνατότητα να έχουμε παράλληλες χρήσεις. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Βγαίνει αύριο το πρωί ο ΕΟΤ των Σκοπίων και κάνει μια εκστρατεία που λέει «Ελάτε στη γη της Μακεδονίας». Φωνάζουμε εμείς, το βλέπει το Υπουργείο Εξωτερικό, «Αντροπή σας, παραβιάζετε τη συμφωνία των Πρεσπών». Συγγνώμη, λένε οι Σκοπιανοί, θα το αλλάξουμε. Δεν θα το κάνουν «Ελάτε στη γη της Βόρειας Μακεδονίας», θα πούν «Ελάτε στη γη των Μακεδόνων», που είναι σύμφωνο με τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό αντανακλά και στα προϊόντα. Αντί δηλαδή να έχουμε ένα κάθετο που να πούμε. Και αυτή θα ήταν και η απλή λύση, γιατί ξέρετε, οι απλές λύσεις είναι πιο δύσκολες, αλλά και πιο απλές στην εφαρμογή τους. Να λέμε, τα προϊόντα είναι από τη Βόρεια Μακεδονία και τα προϊόντα από την Ελλάδα είναι από Γκρίς, εντός παρενθέσεως Μασεντόνια, ή Μασεντόνια Παύλα Γκρίς, κάτι τέτοιο. Έχουμε μία λύση στην οποία τα παραπέμπουμε σε μία επιτροπή, η οποία θα κρίνει σε βάθος χρόνου τι θα γίνει. Κοίταξα αντίστοιχες επιτροπές που έχουν λειτουργήσει. Καμία δεν έχει τελειώσει σε 2 χρόνια. Καμία. Τρώνε πολλά χρόνια. Τώρα, ο ορθός ο κύριος Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ αναφέρθηκε, έκανε τη διάκριση μεταξύ ιδιωτικών, ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, εγώ είμαι Κινέζος και πάω αύριο στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία και κατοχυρώνω σήμα μακεδονικά έπιπλα. Δεν μπορεί κανένας να μου πει τίποτα. Είναι θέμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ιδιωτικού αστικού δικαίου, δηλαδή. Είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό τα POP, δηλαδή τα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως, και τα PIE. Είναι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις. Τα POP και τα PIE είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι, όπως λένε στο χωριό μου, βάλαμε δραγάτι στο κεφάλι μας τους Σκοπιανούς, στο τι κατοχυρώνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι, εάν πάμε αύριο το πρωί και κατοχυρώσουμε ένα σήμα με τη γεωγραφική ένδειξη Μακεδονία, είναι φυσιολογικό να έρθουν οι Σκοπιανοί και να μας πούνε, ρε παιδιά, έχουμε μια επιτροπή που θα τα συζητήσει όλα αυτά, γιατί σπεύσατε να πάτε εκεί. Ενώ το θέμα του τι κατοχυρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκλειστικό δικό μας. Εμείς παίζουμε μπάλα μόνοι μας. Τώρα, η πραγματικότητα επίσης είναι ότι από ποιε έχουμε κατοχυρώσει με τη γεωγραφική ένδειξη Μακεδονία μόνον τους ίνους της Μακεδονίας. Από POP έχουμε πάρα πολλά προϊόντα από τη Μακεδονία, αλλά κανένα με την ονομασία Μακεδονία. Είναι πυριές φλωρίνης, φασόλια ελέφαντες Πρεσπών, καστοριάς, είναι ο κρόκος Κοζάνης και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απλή η διαδικασία και εκτιμώ ότι θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς τον όρο Μακεδονία για να μην θεωρείται ότι είναι κατώτερης ποιότητος αντίστοιχα με τα προϊόντα που θα βγαίνουν, δηλαδή στα Σκόπια, που θα χρησιμοποιούν επίσης τον όρο Μακεδονία
και θα υπάρχει αυτή η διαμάχη. Δηλαδή δεν το λύσαμε, το διονύζουμε. Αυτό ως προς τη συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε τον κύριο Κατεπόδη, ο οποίος έχει μεγάλη πείρα έχοντας υπηρετήσει για χρόνια στο Λονδίνο. Άρα λοιπόν θα ήθελα μετά το τηλεγραφικό του, την τηλεγραφική εισαγωγή για το τι έχετε, με τι θέματα έχετε ασχοληθεί, να μας πείτε την άποψή σας για το τι δεδομένα διαμορφώνονται για τον Brexit σχετικά με τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τις διεθνείς και τις οικονομικές σχέσεις της χώρας μας με τη Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Αντώνης Κατεπόδης, είμαι σύμβουλος εμπορικών οικονομικών υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, εμπορικός σύμβουλος στα απλά ελληνικά, διευθυντής στην Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου. Έχω υπηρετήσει σε διάφορα πόστα της εξωτερικής υπηρεσίας, με τελευταίο το Λονδίνο, τα τελευταία 7 χρόνια γύρισα το Δεκέμβριο. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και ως αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων, την Ethos Media και τον κύριο Ζούνη, για την οργάνωση αυτού του συνεδρίου, στο οποίο είμαστε συνδιοργανωτές, που μας δίνει την ευκαιρία και δίνει την ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να έχουν αυτό το βήμα. Στο Brexit τώρα. Το Brexit έχει δημιουργήσει αρκετά διαφορετικά δεδομένα αυτή τη στιγμή, τόσο στην ίδια τη Βρετανία, όσο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, η Βρετανία, νομίζω ιστορικά, είναι από τις περιόδους στην οποία βρίσκεται στην πιο μπερδεμένη, θα μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση, φάση της ιστορίας της. Και οι ίδιοι δεν ξέρουν ποιο βηματισμό πρέπει να ακολουθήσουν, ούτε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρουν ακριβώς, ψάχνονται, να το πούμε απλά, για τον απλούστατο λόγο ότι το δημοψήφισμα έγινε για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, ούτε καν εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, εσωτερικούς κομματικούς λόγους του Συντηρητικού Κόμματος. Οι υποστηρικτές του Brexit δεν πίστευαν ποτέ ότι μπορεί να κερδίσουν το δημοψήφισμα, με αποτέλεσμα να μην ήταν ποτέ έτοιμα να έχουν κάποιο σχέδιο το πώς ακριβώς θα το κάνουν. Άρα από εκεί και πέρα αρχίζει η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των πιθανότητων. Αν θα συμβεί το Brexit, είναι το μεγάλο ερώτημα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα ακολουθήσει μια πολύ μεγάλη περίοδο μεταβατική που ουσιαστικά θα συμβεί. Άλλοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει κάποια μορφή Brexit, γιατί οι Βρετανοί δεν ελύσονται εύκολα. Σημασία πάντως έχει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Ισχύει, οι συναλλαγές με τη Βρετανία εξακολουθούν να γίνονται υπό τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, που είναι το επόμενο ορόσημο για να γίνει το Brexit, αν και αυτό ισχύει. Γιατί έχουμε αλλάξει, είναι η τρίτη ημερομηνία που αλλάζουμε. Ναι, ναι. Τι σημαίνει για την Ελλάδα το μετά Brexit εποχή? Όλοι ευελπιστούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία όπου θα προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος περίπου 1,5-2 ετών για να δοθεί ο χρόνος να υπογραφεί, να συμφωνηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Στον όποιο βαθμό αυτό περιλαμβάνει περισσότερα ή λιγότερα πράγματα. Άρα, στη μεταβατική περίοδο επίσης ισχύει. Ποιο είναι το σημαντικό κριτήριο αυτή τη στιγμή? Είναι για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι η προετοιμασία για το με ή χωρίς συμφωνία την περίοδο μετά τον Brexit, όπου κάποιας μορφής διαφορετική έλεγχη από τους μηδέν ελέγχους που έχουμε αυτή τη στιγμή θα υπάρξουν. Άρα, θα είναι οι ελληνικές εταιρείες θα βρεθούν στις εξαγωγές τους ή στις συναλλαγές τους με τη Βρετανία, απέναντι σε να συναλλάσσονται με μια χώρα όχι πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα ελεύθερα, αλλά μια χώρα που ακολουθεί κάποιες διαδικασίες. Πόσο πολλές ή λίγες, αυστηρές ή όχι θα είναι, μένει να το δούμε. Σε πολλές σειρές θεμάτων, από την πιστοποίηση των προϊόντων, από την αναγνώριση, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, προϊόντων που είναι κατοχυρωμένα αυτή τη στιγμή, brand names, φέτα, τα σήματα, παραδείγματος χάρη, όχι από τρίτες χώρες τόσο όσο από την ίδια παραγωγή, έστω και αν είναι μικρή εντός Βρετανίας. Συγγνώμη. Θα γίνει μεγάλη. Οι Βρετανοί, η αλήθεια είναι ότι στις διάφορες κατευθύνσεις γραμμές που έχουν βγάλει, δείχνουν μια προδιάθεση να υιοθετήσουν σε πάρα πολλούς τομείς στο εσωτερικό δίκαιο τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι αφορά πιστοποίηση προϊόντων, κυκλοφορία προϊόντων, διότι είναι τεράστιος ο όγκος να τον μεταφέρουν στην εσωτερική τους νομοθεσία, με καινούργιες διατάξεις. Αυτή τους η διάθεση συμπίπτει με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες που... Ουσιαστικά ναι. Το θέλουν και οι δύο, δηλαδή, με απλά λόγια. Για να το βάλουμε σε μια βασιδούνη και λαβήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλεονασματικό εμπόριο με τη Βρετανία, καταρχήν. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές ανταλλαγές, έτσι.
Έχει μελανοσματικό εμπόριο, ακόμα και στις υπηρεσίες έχει μελανοσματικό εμπόριο. Μάλιστα. Εμπορικό ισοζύγιο. Βασικά προϊόντα μεταξύ των δύο πλευρών, και δύο είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, είναι τα φαρμακευτικά. Είναι το πρώτο μας εξαγώγημο προϊόν, ή μάλλον το πρώτο ανταλλάξιμο προϊόν μεταξύ των δύο χωρών. Και για τους Βρετανούς και για μας. Αυτό τι σημαίνει? Εάν αλλάξει οποιαδήποτε διαδικασία αναγνώρισης των φαρμάκων και πιστοποίησης, γιατί υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη, που έχουν πάρει βρετανικά πιστοποιητικά ή ελληνικά πιστοποιητικά ή ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Και το ανάποδο. Αν αλλάξει αυτή η διαδικασία, αυτόματα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το φάρμακο στην αγορά. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και εκατέρωθεν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η βρετανική κυβέρνηση το Νοέμβριο άρχισε να μιλάει για αποθεματοποίηση φαρμάκων, όπως και τροφίμων, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, για να δημιουργήσει αποθέματα ασφαλείας. Ακριβώς για να αποφύγει αυτή αυτό τη διαταραχή. Το λόγο. Άρα, κάποια διαταραχή όμως θα υπάρξει. Άρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειες που εξάγουν και συναλλάσσονται με τους Βρετανούς. Θα πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειες στο να προσαρμόσουν, να είναι έτοιμες να προσαρμόσουν το σύστημά τους σε συναλλαγή σε μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κάποιες διαδικασίες, τελωνιακές ή άλλες. Αυτό είναι το βασικό. Οι επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το διμερές εμπόριο, που είναι περίπου της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων, η Βρετανία είναι η έκτη χώρα, έκτος μας πελάτης, έκτος έβδομος. Έκτος εταίρος είναι, έτσι. Χωρίς τον τουρισμό. Με τον τουρισμό είμαστε πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Δεν είναι μεγάλες. Αναγκύνανε κάποιο μορφής δασμολογίου. Δεν είναι 2-3 προϊόντα μας ίσως επηρεαστούν, τα περισσότερα δεν επηρεάζονται. Άλλωστε, οι δασμοί έχουν μπει πια στη ζωή μας και από άλλες πλευρές. Έτσι. Έτσι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσουμε τον κύριο Πρωτοπαπά. Θα ταξιδέψουμε από τη Μεγάλη Βρετανία, θα μας πάει προς Μέση Ανατολή μεριά και προς Ασία. Το λέω επειδή θα σας εξηγήσει ότι πρόσφατα οργάνωσε την αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ντόχα του Κατάρ, άρα θα μας δώσει feedback τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και ποιες βλέπετε, κύριε Πρωτοπαπά, θα σας ρωτούσα, ως νέες αγορές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και την ευρύτερη προς ολόκληρη την Ασία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι και εγώ σύμβουλος οικονομικών εμπορικών υποθέσεων ή το πιο κοινό μας ξέρει ο κόσμος εμπορική ακόλουθη. Παρόλο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά έτσι είμαστε γνωστοί. Λοιπόν, όντως, μέχρι από τρεις μέρες ήμουνα στην Ντόχα. Είχαμε μια μεγάλη αποστολή 40 εταιριών, όπου είχαμε μια σύμπραξη στην ουσία ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Δηλαδή, η αποστολή οργανώθηκε από το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Κατάρ, αλλά το επιτόπου κομμάτι των συναντήσεων τον έλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, στην ουσία στέλνοντας έναν εκπρόσωπό του στην Ντόχα να κάνουν τις επαφές. Είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Γιατί η καταρινή αγορά, όπως και οι αγορές βεβαίως των Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες. Πρέπει να θυμόμαστε ότι εκεί η σύνθεση των εξαγωγών μας είναι διαφορετική από την ο μέσος όρος. Δηλαδή, σε χώρες αυτές δεν εξάγουμε τόσο πολύ τρόφιμα, όσο εξάγουμε κυρίως φάρμακα και κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τις κατασκευές, τεχνικά έργα. Γι' αυτό και οι αποστολές είναι συνήθως προσανατολισμένες πιο πολύ σε αυτόν τον τομέα. Από την άλλη μεριά, το ότι δεν εξάγουμε τόσα πολλά τρόφιμα μπορεί κανείς να το δει και σαν ευκαιρία. Και αυτές οι χώρες χρειάζονται τρόφιμα. Οι ελληνικές εταιρείες σαφώς μπορούν να βρουν αγορές να πουλήσουν. Τώρα, κατά πόσον αυτό το θεωρώ ότι τις χώρες μέσα από τις νέες αγορές, δεν θα έλεγα, νομίζω ότι τις ξέρουμε ήδη. Το θέμα των νέων αγορών θα το προσέγγιζα λίγο διαφορετικά. Θα κοίταγα το 2030 ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Και στον κατάλογο αυτό μέσα θα βλέπαμε στην τέταρτη θέση την Ινδονησία. Στην 7η-8η θέση θα βλέπαμε την Τουρκία και την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι μάλλον η έκπληξη για μας. Άρα θα κοίταγα, οι άλλες χώρες τις ξέρουμε. Είναι η Κίνα, η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ιαπωνία. Θα κοίταγα τι κάνουμε για αυτές τις αγορές. Να αρχίσουμε την τέταρτη χώρα, την Ινδονησία, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα, είναι σχετικό, αλλά κάνουμε μάλλον πάρα πολύ λίγα πράγματα. Και ελπίζω σε 10 χρόνια από τώρα να μην λέμε πάλι το ίδιο πράγμα, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα θα κοίταγα πώς θα αναδιατάσαμε τις δυνάμεις μας, ώστε να συμμετέχουμε σε αυτό που θα συμβεί στην Ινδονησία τα επόμενα 10 χρόνια. Οι άλλες δύο χώρες είναι η Αίγυπτος και η Τουρκία. Στην Αίγυπτο κάνουμε αρκετά πράγματα, αλλά προφανώς πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, γιατί είναι η γειτονιά μας. Δεν έχουμε σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Μπορούμε να τα λύσουμε μάλλον σχετικά εύκολα. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Άρα δεν βλέπω κάτι να μας εμποδίζει. Είμαστε πολύ κοντά με το λαό. Δεν βλέπω τι μας εμποδίζει να πάμε ακόμη καλύτερα. Με την Τουρκία η κατάσταση πολιτικά είναι γνωστή, την ξέρουμε. Αυτό δεν έχει εμποδίσει τις οικονομικές σχέσεις να αναπτυχθούν ραγδαία τα τελευταία 15 χρόνια.
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λύσει η ελληνική πολιτική. Δημιουργήθηκε το 1996 με την Τελωνιακή Ένωση και αφορά το ότι ολόκληρος ο τομέας τροφίμων και ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρείται από ελεύθερες εξαγωγές στην Τουρκία. Δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Αυτό έγινε το 1996 μεταβατική φάση. Αυτή η μεταβατική φάση, μετά από 23 χρόνια, συνεχίζεται όπως ακριβώς ξεκίνησε και δεν ασχολείται κανείς. Πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο χάνει γύρω στα 150 εκατομμύρια εξαγωγές σε τρόφιμα και ποτά. Μάλιστα. 150 εκατομμύρια σημαίνει 6 φορές τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία τροφίμων. Αν το βάλετε αυτό επί 20 χρόνια, είναι ένα τεράστιο νούμερο. Προφανώς η Ελλάδα δεν μπορεί να το λύσει μόνη της. Η αρμοδιότητα είναι αποκλειστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι χώρες μέλη πρέπει να πιέζουν στην κατεύθυνση που θέλουν να οδηγούνται τα πράγματα. Και για ποιον λόγο αυτό παρατείνεται στο Δίνεκες, 23 χρόνια? Γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύσει τον τομέα, τον αγροτικό της τομέα και τροφίμων ποτών. Είναι στο πλαίσιο ευρύτερης διαπραγμάτευσης, δηλαδή. Που δεν γίνεται. Που δεν γίνεται. Είναι μια διαπραγμάτευση γιατί υπάρχει διαπραγμάτευση, αλλά όταν συμμετέχει με άλλες 27 χώρες σε έναν οργανισμό, είναι θέμα ποιες είναι οι προτεραιότητες. Η άποψή μου είναι ότι οι προτεραιότητες έχουν κυρίως να κάνουν με βιομηχανικά προϊόντα, φάρμακα, ρούχα, χημικά, άλλες προτεραιότητες που δεν αγγίζουν τόσο πολύ την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα η δική μας προτεραιότητα να πέφτει σε πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Νομίζω ότι αν αυτό λυθεί και εμείς θα ωφεληθούμε πάρα πολύ από αυτή την αγορά που δεν είναι νέα, αλλά σε αυτόν τον τομέα θα είναι εντελώς νέα για μας. Αν λυνόταν αυτό το πρόβλημα, η μεγαλύτερη αγορά ούζου δεν θα ήταν η Ελλάδα, θα ήταν η Τουρκία. Γιατί είναι μια παρεμφερής αγορά. Τώρα, αν πάμε στις υπόλοιπες, δούμε ευρύτερα τον κόσμο. Σας διακόψω λίγο, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία στην Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι για τις διμερείς σχέσεις εμπορικές με την Ιαπωνία, της χώρας μας. Στην Ιαπωνία είναι το τελευταίο μου πόστο. Επέστρεψα τον Σεπτέμβριο που πέρασε. Ήμουν 4 χρόνια εκεί. Είναι μια εξαιρετική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη αγορά. Θέλει φοβερή προσπάθεια για να μπει κανείς, αλλά από τη στιγμή που μπαίνει δεν τη χάνει. Γιατί όσο δύσκολη είναι για την ελληνική εταιρεία να μπει, αλλά τόσο δύσκολη και για την ιαπωνική εταιρεία να φτάσει στο πρώτο συμβόλαιο. Είναι μια πολύ πιστή αγορά. Και όποια εταιρεία κάνει δουλειά στην Ιαπωνία μπορεί να κάνει οπουδήποτε στον κόσμο, γιατί είναι τόσο υψηλές οι απαιτήσεις. Σαφέστατα έχουμε δυνατότητες, απλώς είναι δύσκολη για μας γιατί χρειάζεται μεγάλα κεφάλαια και μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή που δεν ξέρω αν πάντοτε διακρίνει τις δικές μας εταιρείες. Και βεβαίως χρειάζεται γερές τσέπες για να επενδύεις 2 χρόνια σε μια αγορά που δεν ξέρεις να πάρεις συμβόλαιο. Μάλιστα. Άρα ρίσκο, ας πούμε, εισαγωγή. Έχει ένα ρίσκο, το οποίο όμως το παίρνεις πολλαπλά όταν σου φτάσεις να κάνεις... Σου δίνει την απόδοση πολλαπλάσια, άμα εδρεωθείς, που είναι... Και είναι τρομερά πιστή εταίρη. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσω τον... Παρακαλώ. Όποιος θέλει παρεμβαίνει, εννοείται. Δεν θέλω να παρέμβω γι' αυτό. Απλώς θέλω να προσθέσω κάτι στην προηγούμενη τοποθέτηση. Πιο γεωοικονομικό, θα λέω, πιο ευρύ, ίσως διευκολύνοντας και τον κύριο καθηγητή, να τοποθετηθεί στον Brexit. Ένα βασικό, που δεν αφορά άμεσα την Ελλάδα, αλλά μια βασική παρενέργεια του Brexit, της διαδικασίας προς το Brexit, μάλλον, είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Λονδίνο παραμένει το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κέντρο του κόσμου. Σωστό. Από το οποίο περνάει περίπου το 30% των εκαθαρίσεων, των συναλλαγών. Σε ευρώ περνάει από το Λονδίνο, είναι το μεγαλύτερο κέντρο. Λοιπόν, η διαδικασία του Brexit έχει οδηγήσει σε αποχώρηση, μάλλον όχι σε αποχώρηση, σε μεταφορά δραστηριοτήτων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών των διεθνών και των βρετανικών ακόμα σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλές θεωρίες πόσα μπορεί να χάσει η Βρετανία, πόσοι άνθρωποι θα μετακινηθούν. Δεν υπάρχουν ακριβή νούμερα. Κυμαίνονται από 30 εκατομμύρια έως 800 δισεκατομμύρια. Με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, αν δεν κάνω λάθος, να έχει ήδη αποφασίσει. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα φύγει όπως έφυγε, μεταφέρεται και η Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων. Και η Παγκόσμια Τράπεζα. Στο Παρίσι. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είναι η EBA. Είναι η EBA, η οποία ήδη πάει στο Παρίσι. Και είναι και η EMA, το Medicines Agency. Η World Bank πάει στο Παρίσι. Δεν είχε η World Bank. Τέλος πάντων. Γιατί έχω μια φίλη που δουλεύει εκεί και μου λέει μετά. Μπορεί να μεταφέρουν κάποια κομμάτια. Μήπως έχουν ένα. Ναι. Αλλά οι δύο ευρωπαϊκές αρχές που είχε η Βρετανία, που είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, να το πούμε έτσι. Των φαρμάκων. Των φαρμάκων. Ήδη μεταφέρει. Το Ευρωπαϊκό πάει στο Άμστερνταμ και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στο Παρίσι. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι. Το θέμα είναι ότι πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μεταφέρουν σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Σωστά. Γιατί πολλοί πιστεύουν στην αρχή ότι θα πάνε στη Φραγκφούρτη. Δεν πάνε στη Φραγκφούρτη όλοι.
Έχουν Λουξεμβούργο. Κυρίως το Δουβλίνο. Πρώτα είναι το Δουβλίνο, μετά είναι το Λουξεμβούργο, μετά είναι ανάλογα τις επιθέρουν. Η Φραγκφούρτη, το Παρίσι, η Μαδρίτη. Το σημαντικό σε αυτό, ανεξαρτήτως των μετακινήσεων, είναι ότι από εκεί που από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, με την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχουμε ουσιαστικά ένα κύριο ευρωπαϊκό κέντρο χρηματοπιστωτικό, με ένα δευτερεύον τη Φραγκφούρτη, με δευτερεύοντα τη Φραγκφούρτη και το Παρίσι. Το Λουξεμβούργο ήταν κυρίως για offshore, και για μεσητίες. Γυρνάμε πάλι στο πρώτη δεκαετία του 80, κατά αναλογία, πολυκεντρικό σύστημα. Mm-hmm. Αυτό επιφέρει αλλαγές στη γενικότερη ευρωπαϊκή δομή. Πολύ σωστά. Και στην κατανομή του εντός εισαγωγικών πλούτου που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα προχωράμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, ίσως, σιγά-σιγά. Πολυπολική Ένωση, δεν λέω. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε για τα λεπτά που μας απομένουν. Το τελευταίο πεντάλεπτο είχα ανοίξει. Παρακαλώ. Ένα σχόλιο. Δύο σχόλια, μάλλον. Βεβαίως. Το πρώτο αφορά στο Brexit. Ένα από τα πράγματα τα οποία συζητάνε έντονα τον τελευταίο καιρό είναι αυτή η αναστολή του άρθρου 50, βάσει το οποίο οι ίδιοι ζήτησαν να εφαρμοστεί και με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου πρόσφατη δίνεται δυνατότητα στο κράτος μέλος που το έχει ζητήσει να ζητήσει το ίδιο την αναστολή του. Ένα από τα πράγματα που συζητούνται είναι να παραμείνουν στη λογική του Brexit με απαράλληλη αναστολή του άρθρου 50, που σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε στο διηνεκές στο μέλλον, και θα δούμε πότε θα το κάνουμε όταν οι συνθήκες είναι πιο όριμες. Δεύτερο στοιχείο, κατηγορούν πολύ τη Βρετανική κυβέρνηση ότι δεν διαπραγματεύτηκε σωστά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πίεσε κυρίως το θέμα της Ιρλανδίας. Υπό την έννοια ότι όλα τα προϊόντα που πηγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Υπηρετική Ευρώπη προς την Ιρλανδία, πρέπει να διασχίζουν είτε ένα αέριο χώρο, είτε θαλάσσια ύδατα, είτε χερσαία εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θεωρούν ότι ήταν ένας τομέας στον οποίο θα έπρεπε να πιέσουν περισσότερο, ενώ αντίθετα εγκλωβίστηκαν στη λογική των συνόρων. Του σκληρού συνόρου και λοιπά. Αν είναι πορόδες το σύνορο μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας Ιρλανδίας κτλ. Αν μπορώ τώρα να σχολιάσω πολύ σύντομα το θέμα που δείξαμε στην αρχή. Δίνω την μπάσα για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Ωραία. Λοιπόν, στην περιοχή μέχρι το 2001 δεν είχαμε καμία δραστηριότητα, δεν υπήρχαν ούτε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ούτε τίποτα. Γιατί? Διότι μιλάμε για βάθη που κινούνται από τα 1.800 μέχρι τα 3.500 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, δεν υπήρχε τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά. Το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες με τον Μπορθητή, το Φάτιχ, το οποίο εκεί που παλιά χρειαζόσουν μία πλατφόρμα να την πάρεις, να την τραβήξεις, να την αγκυρώσεις στο βυθό, δεν μπορούσε να αγκυρωθεί σε τόσες χιλιάδες μέτρα βάθος και να είναι στέρεη όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα όλα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά. Με ένα πλοίο πας, κάνεις την ίδια δουλειά με τρεις φορές τουλάχιστον χαμηλότερο κόστος. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή ξαφνικά έχει ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ανακαλυφθεί κοιτάσματα. Το κοίτασμα Ζόρ παραμένει το μεγαλύτερο που έχει ανακαλυφθεί στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Φυσικού αέριου. Ο κόσμος κινείται πλέον προς το φυσικό αέριο. Το λέω για τη υδρογονάνθρακα, αυτή είναι η ερώτηση. Υπάρχει και θέμα υπάρχει με το πετρέλαιο. Υπάρχει πετρέλαιο. Αλλά κανένας πλέον δεν στρέφεται προς το πετρέλαιο. Όλοι προτιμούν, ακολουθούν το παράδειγμα του Κατάρ. Το Κατάρ έχει και πετρέλαιο και αέριο. Δεν ενδιαφέρθηκα καθόλου για το πετρέλαιο. Μάλιστα. Να φανταστείτε, εισάγει πετρέλαιο από τα Εμιράτα που είναι δίπλα του. Και ασχολείται μόνο με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Και θεωρείται ότι είναι πιο καθαρή ενέργεια, οπότε όλοι στρέφονται. Και στις τιμές, βέβαια. Αυτό έχει να κάνει και με τις τιμές ενδεχομένως. Και έχει φτιάξει και τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις για υγροποίηση φυσικού αερίου στον κόσμο και το πουλάει παντού. Mm-hmm. Τώρα, το θέμα που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει το Ζόρ, υπάρχει το Λεβιάθαν που ανήκει στους Ισραηλινούς. Τα δύο κοιτάσματα που έχουν βρεθεί ως τώρα στην Κυπριακή ΑΟΣ, το Αφροδίτη και το Γλαύκος, είναι σημαντικά κοιτάσματα για τα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά αντικειμενικά μικρά κοιτάσματα σε σχέση με το τι έχει βρεθεί στην περιοχή. Ο Γλαύκος, ας πούμε, είναι το πέμπτο κοίτασμα της περιοχής. Μάλιστα. Ακούγεται πολλά για τον East Med, ένας αγωγός ο οποίος θα ενώνει τα κοιτάσματα της περιοχής με την Κρήτη και από εκεί με την Ηπειρωτική Ελλάδα και από εκεί στην Ιταλία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν τα φορτία εκείνα που χρειάζεται για να γεμίσει ο East Med. Άρα πρέπει να γίνουν και άλλες γεωτρήσεις. Άρα έπεται αυτό. Έπεται αυτό. Υπάρχουν τρεις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Τα ελληνικά καλώδια, διότι
Ένα από τα πράγματα τα οποία συζητούνται είναι ένα καλώδιο που θα συνδέει με ηλεκτρική ενέργεια το Ισραήλ, την Κύπρο με την Ευρώπη. Θα μου πείτε, δεν έχουμε κατορθώσει να διασυνδέσουμε την Κρήτη ακόμη με την Υπηρετική Ελλάδα, αλλά θα καταφέρουμε και αυτά που θα πάει. Και το δεύτερο, η δεύτερη εταιρεία είναι τα Ισολινουργία Κορίνθου, συμπτωματικός και δύο ανήκουν στον Όμιλο Στασινόπουλου και έχουν πάρει έργα ήδη στην περιοχή. Η Ισολινουργία Κορίνθου έχει πάρει έργα στην περιοχή σε σχέση με το Ισραήλ και έχουμε επίσης και την Energean, η οποία έχει πάρει έργα πάλι στο Ισραήλ. Αυτό είναι ο τομέα όπου παίζει πλέον. Τα κατάφερα 4 δευτερόλεπτα πριν. Είμαστε άψογοι στο 0-1. Ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο. Καλή επιτυχία και όλα σε εκλογέ. Τον κύριο Κατεπόδη και τον κύριο Πρωτοπαπά. Πολύ χρήσιμο όσα μάθαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Βεβαίω, κλείνοντα, είναι το τελευταίο πάνελ. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την τιμή την έθο events, τον κύριο Ουζούνη, τον κύριο Χρήστο Κόνστα και βεβαίω πάνω απ' όλα εσά που μας παρακολουθήσατε για τα 40 αυτά λεπτά.